Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο της ΔΕΕΠ, τον κύριο Ευαγγέλου Νίκο, ο οποίος θα μιλήσει στη συνέχεια, με αφορμή την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Θα σας παρακαλούσα να δείτε και τα προγράμματα των επισκέψεων των κυβερνητικών κλιμακίων και άλλων νομών, όχι μόνο αυτά που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και όσα έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και θέλω να δείτε και τα προγράμματα επισκέψεων και επί ΣΥΡΙΖΑ και να τα συγκρίνετε με αυτά τα οποία θα σας παρουσιάσω τώρα εγώ και όλα όσα έχουν γίνει. Θα δείτε ότι είναι προγράμματα τα οποία δεν είναι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών μόνο για φωτογραφίες, αλλά από τη στιγμή που θα έρθει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος τώρα, αλλά και ακόμα και στην αντιπολίτευση, όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, κατευθείαν έρχονται σε επαφή με όλα τα ουσιαστικά και σοβαρά προβλήματα του νομού. Αυτό ήταν βασική αρχή δική μου και στην αντιπολίτευση και τώρα, και βεβαίως και βασική αρχή και του Προέδρου της ΔΕΕΠ, Φρόιντας, με τον οποίο καταρτίσαμε από κοινού το πρόγραμμα το οποίο θα σας πω. Στο πρόγραμμα μέσα το οποίο θα σας δώσω για να το δημοσιοποιήσετε, τώρα θα γίνει η πρώτη δημοσιοποίηση, εννοείται ότι σεβόμαστε όλους τους θεσμικούς, τους δημάρχους, τους τρεις δημάρχους, τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, διαφόρους άλλους εκπροσώπους φορέων, πρόεδρους αγροτοσυνεταιριστικών ενώσεων και όλους τους υπολείπους. Θα δείτε όμως ότι και έχουμε ανοιχτές συγκεντρώσεις και διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων και προτάσεις με απλούς πολίτες, με εκπροσώπους συλλόγων για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τον νομό. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα με τους εργάτες γης τα οποία έχουν λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά ξεκολουθούν να υπάρχουν με τους κτηνοτρόφους οι οποίοι θέλουν να φέρουν βοσκούς για τους στάβλους τους, για τα κοπάδια τους. Οπότε έχουμε κανονίσει μία ανοιχτή τέτοια συνάντηση. Καταρχάς να σας ανακοινώσω ότι θα έρθει η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Δασών και Περιβάλλοντος, ο κύριος Αραβώσης, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μπαλέρμπας Ιθαγένειας και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και η Βίκη Βριζίδου από τους βουλευτές. Η πρώτη λοιπόν συνάντηση για το θέμα αυτό, για το θέμα των εργατών γης και των εργαζόμενων, των εργατών σε στάβλους και τα λοιπά, θα γίνει με τον κύριο Μπαλέρμπα, εννοείται και τον έτερο Γενικό Γραμματέα. Μια δεύτερη τέτοια συνάντηση θα γίνει μετά για τα φωτοβολταϊκά, όσοι δηλαδή συμπολίτες μας με τον Α ή τον Β τρόπο, άμεσα ή έμεσα έχουν σχέση με τα φωτοβολταϊκά, είτε μέσα από ενεργειακές κοινότητες, είτε ως ιδιώτες, θα μπορούν να έρθουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους και τα παράπονα και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η τρίτη θα γίνει με εκπροσώπους εργαζόμενων στα ορυχεία της Αγλάδας, που είναι άνεργοι εδώ και καιρό, για να καταθέσουν τις απόψεις τους και τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Η τέταρτη αφορά χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ό,τι απόμεινε και δεν διορθώθηκε από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και έχει σχέση με τις χορτολιβαδικές, αφορά κοινότητες, Σκοπιά, Άλωνα, Τροπεούχο, Πρώτη, Κλαδωράκη, είναι γύρω στις 7-8 κοινότητες. Το Λέχοβο, το Βαρικό και άλλες τέτοιες, θα γίνει μια τέτοια συνάντηση. Θα δεχθούμε και θα συζητήσουμε με εκπροσώπους των δασικών συνεταιρισμών που έχουν προβλήματα και βεβαίως εδώ και 10 χρόνια από το φράγμα 30 φιλιάς δεν έχουν πληρωθεί οι δικαιούχοι. 10 χρόνια λινάζει. Και αυτή θα είναι για όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα. Δεν θα ξεκινήσει η επίλυση τους τώρα. Ήδη την έχουμε επεξεργαστεί σε ένα ποσοστό 70-80%. Είμαστε στην τελευταία φάση και θα δούμε και τους πολίτες για να δούμε τι και αυτοί θα πούν. Επίσης, θα δούμε με την κυρία Μενδώνη όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του νομού. Θα γίνει μία σύσκεψη στην Φλόρινα με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής Φλόρινας και Πρεσπών και μία στο Αμίντεο με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Αμιντέου. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι μέσα από σαν έπρεπε θα επισκεφτούμε τους τρεις δημάρχους, τον αντιπεριφερειάρχη,
τον πρόεδρο του ΕΒΕ, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τους προέδρους των κοινοτήτων της Αχλάδας, των Βαλτονέρων, αλλά και των Αναργύρων, τους προέδρους των Αγρότων Συνεταιριστικών Ενώσεων, Εμπορικού Συλλόγου Αμιντέου, το ΕΒΕ τα είπαμε, και γενικά νομίζω ότι θα είναι μια ουσιαστικότατη επίσκεψη, η οποία είναι μια βαριά ατζέντα του προγράμματος, στην οποία θα δούμε αυτά τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει ο νομός, που είναι τα τρέχοντα προβλήματα καθημερινότητας και ενδιαφέρουν όλο τον νομό. Αυτά σε σχέση με το πρόγραμμα. Άλλα δύο θεματάκια θα θίξω. Καταρχάς είχαμε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη στο θέμα της μολυοδότησης των μαθητών της Τρίτης Λυκείου. Επαναλαμβάνω ότι για το συγκεκριμένο θέμα είχα δει τρεις φορές κατηδίαν την κυρία Κεραμέως και άλλες τόσες μιλήσαμε τηλεφωνικώς, αλλά έθεσα το θέμα και στον Πρωθυπουργό, γιατί σας λέω ότι οι ακριβείς ημέρες που κλείσαν τα σχολεία ήταν 12 μέρες. Αν σκεφτείτε ότι στο νομό μας τα σχολεία μόνο λόγω ψύχους κατά μέσο όρο κλείνουν από 20 έως 30 μέρες, από τον Οκτώβριο μέχρι τον... Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι λόγοι δεν ήταν καθαρά τεχνοκρατικοί, ήταν λόγοι και πολιτικοί. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός και η κυρία Κεραμέως και για πολιτικούς λόγους, για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υφίσταται ο νομός. Από λιγνητοποίηση, ανεργία, μετανάστευση, το τριεθνές στο οποίο βρισκόμαστε. Όλα αυτά πριτάνευσαν και τελικά δόθηκε η μολυοδότηση για να βοηθηθούν οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Κατ' εξαίρεση λοιπόν έγινε αυτό και επειδή κατά καιρούς ακούμε και κάποιες αντίθετες φωνές, θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο αυτό το κατ' εξαίρεση που δόθηκε στους μαθητές Τρίτης Λυκείου στη Φλόρινα. Κατ' εξαίρεση εντάχθηκαν όλοι οι νέοι αγρότες στη Φλόρινα. Εννοείται ότι είναι και της Κοζάνης, αλλά αυτό το αναφέρομαι στη Φλόρινα. Κατ' εξαίρεση το 2020 αυξήθηκε το ποσό που έδωσε ο τότε Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Χατζηδάκης, για το εξοικονομώ. Κατ' εξαίρεση η περιοχή μας είχε επί 1,5 χρόνο 65 λεπτά την κιλοβατόρα, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έπεσε στους 45. Κατ' εξαίρεση δόθηκαν επιπλέον κονδύλια μόνο για τα ειδικά προγράμματα της περιοχής. Και δεν αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία βαλτώνανε, όπως τα ορυχεία της Βέμβης και της Βεγόρας επί 20 ετία μέναν έτσι και τώρα ξαφνικά βρήκα λύση, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα είπαμε. Θα αναφέρω μόνο ακόμα ένα, ότι στα προανθικά είχαν εξαιρεθεί τα μήλα της Φλόρινας και τα μύρτιλα, τα οποία είναι λίγα. Με τη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Γεωργαντάκη, ο οποίος θα έρθει 23 του μηνός στη Φλόρινα, ελπίζουμε ως τις 23 να έχουν κατατεθεί και τα λεφτά. Και βέβαια εδώ μου δίνεται ευκαιρία για να σας πω ότι για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ την υποκριτική, ο οποίος σε κεντρικό επίπεδο καταγγέλει τον κύριο Γεωργαντά και εξαιτίας αυτής της καταγγελίας δεν μπόρεσε να δώσει όλο το ποσό των 23 εκατομμυρίων, περιορίστηκε μόνο στα 10 έως 13 και ψάχνει να βρει τώρα άλλους τρόπους για να δώσει και τα υπόλοιπα χρήματα, μέσα σε αυτά που είναι και τα μήλα της Φλόρινας, για να είναι σύνομη η απόφαση. Δύο φορές προσπάθησαν, η νομική οδός δεν τελεσφόρησε. Βλέπουμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγγέλει ότι αυτά τα οποία πρέπει να δίδονται πρέπει να είναι σύνομα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, γιατί για πρώτη φορά εκτός κανονισμού ΕΛΓΑ, το προανθικό είναι εκτός κανονισμού ΕΛΓΑ, δίνονται με διαδικασίες fast track και τόσο μεγάλα ποσά. Από τη μία λοιπόν το καταγγέλει και βάζει εμπόδια, και από την άλλη λέει όταν εμείς θα πούμε θα τα πληρώσουμε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Είναι μια υποκριτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για άλλη μια φορά τι θέλει να κάνει, ψαρεύει σε θολά νερά, προσπαθεί να εμποδίσει την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για να έχει τη δυνατότητα μετά να κάνει αντιπολίτευση. Και μία κουβέντα για το θέμα των υποκλοπών, το οποίο είναι σοβαρό θέμα. Καταρχάς θέλω να πω το εξής. Παρακολουθώ με θλίψη τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ, να έχουν οχυρωθεί πίσω από μία επισύνδεση, από μία υποκλοπή, και να παρακαλά να εικετεύουν στην ουσία, να ανέβουν τα ποσοστά τους, κρατάνε ένα θέμα επί 15 μέρες, 20 στην επιφάνεια,
και περιμένουν από αυτό το θέμα μπας και ανέβουν τα ποσοστά τους για να μπορέσουν να βελτιώσουν την κομματική τους και την πολιτική κατάσταση στον εκλογικό χάρτη τον εθνικό. Δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν υπάρχει κριτική, δεν υπάρχει τίποτα στα ουσιαστικά θέματα στο οποίο να ποντάρουν και ποντάρουν σε ένα θέμα το οποίο τι είναι, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Επειδή λοιπόν είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, είχαμε μία παρέτηση για το θέμα της πολιτικής ευθύνης την οποία ανέλαβε η κυβέρνηση και ήταν ο κ. Δημητριάδης και είχαμε και μία παρέτηση για το θέμα της φυσικής ευθύνης, ο φυσικός προϊστάμενος ο οποίος παραιτήθηκε. Από εκεί και πέρα θεσμικά κινούνται όλες οι διαδικασίες, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, τηρούμενου του απόρριτου το οποίο προβλέπεται, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία είναι απόρριτα και τα οποία δεν μπορείς με το παραμικρό να δημοσιοποιείς. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε το δέντρο να κρύψει το δάσος. Δοκιμάστηκε πεντάκης και εξάκης και στο θέμα του Εύρου και στο θέμα του Αιγαίου με τους μετανάστες και στο θέμα της Μεσογείου και του Αιγαίου με τους Τούρκους και στον κορονοϊό και στην ενεργειακή κρίση και στο θέμα του πολέμου και τα πήγε πολύ καλά και σε καμιά περίπτωση θα ήταν άδικο να λέγαμε ότι ένα τέτοιο θέμα θα πρέπει να επισκιάσει όλο αυτό το τεράστιο έργο το οποίο έχει γίνει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ο ελληνικός λαός το ξέρει, το είδε, φαίνεται και αποτυπώνεται και τώρα πλέον αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις που ξαναδίνουν ένα άνετο προβάδισμα και αυτό η ψαλίδα θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί θα ήταν άδικο και ολέθριο για τον τόπο να αποφασίσουμε για άλλη μια φορά υπό το κράτος του θυμού και του λαϊκισμού και να μην αποφασίσουμε υπό το κράτος της λογικής και της σύνεσης. Όποτε αποφασίζουμε επηρεαζόμενοι από τον θυμό και από τον λαϊκισμό ό,τι έγινε το 2015, είδαμε ποια ήταν τα ολέθρια αποτελέσματα. Ο λαός λοιπόν θα αποφασίσει με βάση τη σύνεση και τη λογική, θα δει όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά και στο τέλος είμαστε σίγουροι ότι το δίλημα δεν είναι πλέον δίλημα, αλλά ξεκάθαρα θα ξαναστηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ σταματώ και δίνω το λόγο στον Πρόεδρο. Σας καλωσορίζω και εγώ στη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι. Στα του προγράμματος και στα άλλα θέματα αναφέρθηκε ο βουλευτής, οπότε για την οικονομία του χρόνου δεν θα αναφερθώ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, και με την κυβέρνηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Πρώτη φορά βλέπω, όπως είπε και ο βουλευτής, πληθώρα στελεχών της κυβέρνησης όλοι μας, το οποίο δεν έρχονται ούτε για βόλτα, όπως είπε, ούτε για φωτογραφίες. Κάνουμε ουσιαστική δουλειά και γι' αυτό έχουμε και ουσιαστικά αποτελέσματα. Μια σειρά από έργα στα οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές ο βουλευτής και τα οποία μελετούνται, υλοποιούνται στον νομό Φλόρινας. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση όσο έχει σχέση με τη ΔΕΠ, που μου δίνεται ευκαιρία. Τα γραφεία της ΔΕΠ πλέον εδώ και λίγο διάστημα, μισό μήνα, ενάμισο, λειτουργούν καθημερινά από τις 10.30 μέχρι τις 1.30 και από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, που δύσκολα βρήκαμε ένα γραφείο που ήταν μια αποθήκη και το κάναμε γραφείο και ο κόσμος επισκέπτεται ήδη. Εχθές είχαμε και τη γραμματεία του εθελοντισμού, ο οποίος ασχοληθεί με δράσεις. Επισκεφτήκαμε τον Ιστοτέλη και διάφορα άλλα. Τώρα ετοιμαζόμαστε για δράσεις που θα τις δείτε στην πορεία και εσείς να ευαισθητοποιήσουμε και τους φλωρινιώτες πάνω στο εθελοντισμό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ναι. Κύριε Αντωνίαδη, καλές είναι οι συναντήσεις αυτές στα τριμάκια ή σχεδιασμοί, όταν υπάρχει και θετικό αποτέλεσμα. Από το προηγούμενο κλιμάκι που είχε έρθει εδώ με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας υποφέρει από τους οδικούς άξονες. Τόσο από τον κάθετο Φλόρινα
τον Εμμανουήλ Λαγκοζάνη, όσο και από τον εθνικό δρόμο Φλόρινα, Βίγλα, Πρέσπα. Ούτε το ένα έχει προχωρήσει, ούτε το άλλο. Μάλιστα για τον δρόμο αυτό. Μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης τότε του τραγικού ότι χρειάζεται μια καινούργια μελέτη, διότι λέει ο σχεδιασμός μετακινήθηκε αριστερότερα, δηλαδή προς τα άλλονα, άρα και τα υψομετρικά είναι διαφορετικά και θα χρειαστεί μια καινούργια μελέτη και τα 50 εκατομμύρια που είχαν ως προϋπολογισμό δεν φτάνουν. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί ενώ το 2016 υπολείπονταν μόνο μία φυτοτεχνική μελέτη για να ολοκληρωθεί. Έγινε επιχειροποίηση επί ΚΟΣΕ το 2020 και ερχόμαστε το 2022 να διαπιστώσουμε ότι εκείνη η μελέτη έχει πάει στράφη, δεν ισχύει πια. Ναι. Να σας πω λίγο, επειδή λέτε και είναι και σωστή η παρατήρηση, φύγαμε από το στάδιο της φωτογραφίας και της απλής επίσκεψης και πήγαμε στο στάδιο της διαβούλευσης με τα ουσιαστικά προβλήματα. Στα θέματα τα οποία σας ανέφερα εγώ, δηλαδή στα θέματα των εργατών, στα θέματα των φωτοβολταϊκών, στα θέματα των εργαζόμενων των ορυχείων, στις χορτολιβαδικές και στις αποζημιώσεις του φράγματος Τριανταφυλλιάς, είναι θέματα τα οποία τα δουλεύω με τα Υπουργεία εδώ και 5-6 μήνες. Και είμαστε κοντά στην επίλυση. Είναι η τελική πινελιά που θα δώσουμε τώρα οι Υπουργοί με τους προσώπους όλων αυτών και με τους απλούς πολίτες για να δούμε ποιες είναι και οι τελικές απόψεις τους επί των προτάσεων αυτών και θα δοθεί λύση. Αυτά που σας ανέφερα δηλαδή εδώ είναι όλα δουλεμένα και είμαστε προς το τέλος, στον επίλογο της επίλυσης και θα ανακοινωθούν οι λύσεις. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο θέσατε. Για τον κάθε του άξονα, 3 χρόνια τρέχω από πίσω με το θέμα του κάθε του άξονα Φλόρινα από το Λεμαίδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γραφειοκρατία μεγάλη. Έχω αναφέρει πολλάκις ότι υπάρχουν και πολλές ευθύνες και καθυστερήσεις και από την Εγνατία. Και θα σας έλεγα ότι αν μου ζητούσατε να βάλω το ποσοστό είναι 50-50, 50 από τη γραφειοκρατία, 50 από την Εγνατία. Παρ' όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Υπολογίζουμε ότι τέλη τώρα του 22 θα έχει ολοκληρωθεί και μέσα του 23 θα πάμε σε δημοπράτηση αυτού του κομματιού. Θα ενταχθεί πού? Θα ενταχθεί, προφανώς θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών, στο Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η πληροφόρηση. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Γίνονται προσπάθειες για να μπορέσει να μπει μέσα ως συνέχεια του κάθε του άξονα Ε65 για να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό θα ήταν μια έξυπνη λύση, γιατί και την παλεύουμε, γιατί μέσα από εκεί θα χρηματοδοτούνται και τα κομμάτια Αμοχώρη, Ξινό, Φλόρινα Αμοχώρη και Ξινό από το Λεμαίδα. Θα εντάσσονταν όλο το έργο εκεί και θα είχαμε ξεμπερδέψει. Εάν δεν το καταφέρουμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ως συνέχεια του Ε65, γιατί το Ε65 είναι αυτός ο οποίος συνδέει όλη την κεντρική Ελλάδα και πρέπει κάπου να έχει απόλυξη. Δεν είναι η Εγνατία. Προφανώς θα είναι τα σύνορα με την Φύρο και με την Ευρώπη. Αυτό δουλεύουμε τώρα, θα δούμε αν το καταφέρουμε αυτό, καλώς. Θα λύσουμε και το υπόλοιπο θέμα, τα υπόλοιπα κομμάτια. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να το λύσουμε από εκεί. Και για το θέμα του, με το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχω ασχοληθεί, το Φλόρινα Βίγλα. Εάν τυχόν υπάρχουν αστοχίες των μελετητών, κανονικά θα πρέπει αυτός ο οποίος χρηματοδότησε τη μελέτη, νομίζω είναι η περιφέρεια, θα πρέπει να στήσει τα λεφτά πίσω. Όταν υπάρχει αστοχία της μελέτης. Έχουμε μια μελέτη και στη συνέχεια έχουμε από έναν διαφορετικό πολιτικό φάσμα από έναν
Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό όμως υπεύθυνα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω υπεύθυνα. Είναι καθαρά θέμα περιφέρειας. Κάποια στιγμή η βασική μου προτεραιότητα είναι ο κάθος Άξονα Φλόρινα Πολεμαίδος. Αλλά θα το δούμε αυτό και με τον κύριο Βόζου. Κάποια στιγμή σε κάποια σύσκεψη για τα έργα. Για να δούμε πού βρίσκεται. Γιατί θα πρέπει να δουλευτεί και αυτό για να είναι έτοιμο. Μπορεί να προκύψουν κονδύλια και να μην υπάρχουν μελέτες. Γιατί κάπως έτσι μπήκε και η γέφυρα, η σύραγγα της κλεισούρας. Για να μην καθούν τα χρήματα, βάλανε ένα έργο το οποίο είναι, ας μην το χαρακτηρίσω, επιπλέον. Να μην πω ότι είναι αχρίαστο και περιττό, είναι επιπλέον. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο και είπα ότι από τη στιγμή που υπάρχει τετράγνος Πτολεμαΐδα Καστοριά, τι θέλουν, να πάνε και υποσχιάν. Λοιπόν, ναι. Πιστεύω ότι όσες επισκέψεις και αν έχουμε στελεχών της κυβέρνησής μας, δεν είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα σε εβδομάδες ή μήνες. Παίρνουν χρόνο αυτά, διότι θέλουν μελέτες και οικονομική στήριξη προφανώς. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Στην επικείμενη συνάντηση που θα έχουμε τώρα με τους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ποια θα είναι τα κυρίαρχα θέματα που θα ωφελήσουν τον νομό μας? Υπάρχει μια ατζέντα 1, 2, 3, 4 ή θα περιμένουμε από τους φορείς θεσμικούς να θέσουν τα ερωτήματα αυτή? Ναι. Ο κάθε φορέας εννοείται ότι δεν υπάρχει κηδεμόνευση κανενός. Ο κάθε φορέας, π.χ. η ΕΑΣ, οι αγροτοσυνεταιριστικές, θα θέσουν τα δικά τους. Το ΕΔΕ θα θέσει τα δικά του. Το εργατικό κέντρο θα θέσει τα δικά του. Οι δήμαρχοι θα θέσουν τα δικά του. Η ατζέντα κυβερνητική για τον νομό, έχω εκφραστεί φωλάκι. Ό,τι έργα έχω ανακοινώσει ως βουλευτής και χρηματοδοτούνται από τα Υπουργεία, είναι έργα με τα οποία έχει σχέση η κυβέρνηση και ο βουλευτής. Τώρα, ο Δήμος έχει το δικό του πρόγραμμα και το δικό του προϋπολογισμό και η Περιφέρεια έχει το δικό της. Έχει το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Πού είναι έργα τα οποία είναι. Ο καθένας λοιπόν θα θέσει τα δικά του. Εγώ για να μην αναφέρω τα δικά μου, σας είπα αυτά τα οποία παρακολουθούμε κυβέρνηση και κυβερνητικός βουλευτής. Είναι τα τρία αρδευτικά, οι δυο μελέτες αρδευτικών, τα τρία αρδευτικά Φλόρινας Πρεσπών και οι δυο μελέτες των αρδευτικών του Αμιντέου, ήταν η παραμονή του στρατού, ήταν η αποκαταστάση των δύο ρηχείων της Βεβόρας και της Βέβης και άλλα πολλά για να μην σας κουράσω, τα οποία κατά καιρούς έχω αναφερθεί. Στην κορυφή της ατζέντα σας. Εννοείται ο κάθετος άξονας, δεν το σύγχαμε αυτό. Το διελιστήριο για τη Φλόρινα δεν επιτρέπει τη Φλόρινα να είναι μέσα στα βουνά και να μην έχει νερό. Όταν η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια και υπάρχει απεριόριστο νερό με τόσα φράγματα, δεν είναι δυνατόν να μένει το φράγμα 15 εκατομμύρια τόνοι της Τριανταφυλιάς, 15 εκατομμύρια της Παπαδιάς, 2 εκατομμύρια ταμιευτήρας Κολχικής, άλλα 2 εκατομμύρια τόνοι ταμιευτήρας του Παρορίου. Τι ήθελε, δυο σωλήνες και να πίνει όχι μόνο η Φλόρινα, η πόλη της Φλόρινας, που έχει το πιο πολύ, και όλα τα χωριά, Κάφκασος, Πολυπλάτανος, Μεσοχώρη που έχουν πρόβλημα, γιατί το νερό δεν είναι καλό. Όλα αυτά πλέον θα πίνουν επιφανειακό νερό και όχι νερό από γεωτρήσεις και μάτρομεάν. Πριν κάνω το ερώτημα κύριε Αντωνιάδη, όταν λέτε λύθηκε το πρόβλημα με τη Βέβη, του ρηχή, τι έχει γίνει εδώ? Δεν με το πρόβλημα του ρηχείου. Για το ρηχείο της Βέβης. Για εγώ έχουμε διαβάσει τι έχει πει. Ναι. Και για το ρηχείο της Βέβης είναι σε εξέλιξη μελέτη από τη ΔΕΗ, η οποία όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η πρόταση θα έρχονται για διαβούλευση στο Δήμο Φλόρινας. Εννοείται το πρώτο λόγο θα έχει η κοινότητα της Βέβης που είναι δίπλα και βασικά ο Δήμος της Φλόρινας. Θα έκαναν γνωστή την πρότασή τους και από αυτής θα συζητούσαμε τι προβλέπει μέσα. Ας πούμε προβλέπει περιβαλλοντική αποκατάσταση ένα μέρος. Προβλέπει ένα μέρος επιστροφή των χωραφιών για αγροτική χρήση. Όλη αυτή η πρόταση θα έρχονταν. Τώρα, αυτή η μελέτη θα πάει πίσω, γιατί μέσα στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι και η λειτουργία του ρηχείου της Βέβης. Ναι, εξετάζεται και αυτή η σκέψη. Εάν τελικά τελεσφορήσει, τότε η αποκατάσταση θα πάει πίσω. Εάν δεν τελεσφορήσει και λυθεί το θέμα με το ρηχείο της Αχλάδας μόνο και μπορεί να μας καλύψει, τότε δεν θα λειτουργήσει αυτό. Ακόμα δεν έχουν πάρθει οι τελικές αποφάσεις. Σας λέω ότι επίκειται μία σύσκεψη στην Αθήνα μεταξύ εμού, του κυρίου Σκέτσου, του κυρίου Σκρέκα και του Προέδρου της ΔΕΗ, του κυρίου Στάση,
για να δούμε τη συνολικότερη πολιτική εδώ στην περιοχή, για την περιοχή μας, τι σκέπτονται και να δούμε πού θα καταλήξουμε και από εκεί και πέρα θα ξέρουμε κι εμείς προς τα πού θα οδεύσουμε. Μάλιστα. Περίπου 25 λεπτά για να μια διακούω και εσάς και τις ερωτήσεις που έχουν γίνει και αναφέρονται σε προβλήματα του νομού. Μισή ώρα περίπου. Βέβαια, εγώ θα ήθελα μέσα σε αυτά τα πολλά προβλήματα που αναφερθήκατε να σας... Δεν άκουσα τι γίνεται με την καθημερινότητα. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα με το ταχυδρομείο. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα στο νοσοκομείο. Είναι σοβαρά αυτά που σας λέω και θέλω να τα ψάξω. Είναι πολύ σοβαρό. Ότι. Εντάξει. Και θα ήθελα... Καταγγελίες για χρηματισμούς επειδή δεν το λέει. Λέω, αυτά είναι θέματα καθημερινότητας. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε και παλιότερα όμως στο νοσοκομείο αυτά, δεν είναι κάτι καινούριο. Λέω... Αλλά τώρα αρχίσαν να βγαίνουν στη χώρα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα πώς θα τα αντιμετωπίσουμε τις καθημερινότητες. Δηλαδή, πήγα χθες στην εφημερίδα στο ταχυδρομείο και καθόταν ο διευθυντής και με κοιτούσε έτσι. Μου λέει πιο γρήγορα θα φτάσει το γράμμα στην Κίνα από ό,τι στην πλατεία αναπήρων. Στην πλατεία δροσοπηγής μου λέει στο κύριο. Η εφημερίδα μας πάει μετά από 10 μέρες. Δηλαδή ήδη εγώ έχω 15 ακυρώσεις. Όταν λέμε οι επιχειρηματίες να ενισχυθούν, είναι μια επιχείρηση κι αυτή. Όπως και πολλές άλλες. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Το θέμα και το ένα θέμα και το άλλο το οποίο θα ήθελα για να κλείσω πάνω σε αυτό. Έχετε σχέση, συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία της προανακριτικής που γίνεται κύριε Αντωνιάδη με την αναψυχιακή θέμα και καταδιαχείριση του 10 από την ΑΜΠΡΟ. Είναι ένα ερώτημα που θέλουμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι όπως τώρα δεν ξέρουμε. Ναι, τι σχέση για αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έρευνα για κακοδιαχείριση από του τοπικού χώρου από την Άμφλο και καλούνται σε ανομωτή νομαρχιακή σύμβουλη της περιόδου. Έτσι, πες το, πιο καθαρά, δεν καταλάβαμε έτσι όπως το πω. Λέω, επειδή και ο κύριος Αντωνιάδης εκείνη την περίοδο ήταν στα... Δεν ξέρω αν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι όλοι, είναι αυτοί που συμμετείχαν. Ναι, επειδή το θέτεται το θέμα, θα ξεκινήσω από το τελευταίο και δημιουργείται λαθασμένες εντυπώσεις. Σας λέω ότι για το συγκεκριμένο που λέτε, μιλάμε για χρήματα τα οποία το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε για να γίνουν, ενέκρινε χρήματα και στην ΕΑΣ Φλόρινας και στην ΕΑΣ Αμιντέου για να γίνουν τυροκομεία και νομίζω ψυγείο ροδακίνο, δεν ξέρω τι ήτανε. Ένα θέμα ήταν αυτό και δεν ξέρω, είναι θέματα πάντως τα οποία ένα θέμα ήταν για να πληρωθούν νομίζω τα εκτός έδρας των υπαλλήλων τα οποία βγαίναν και ένα άλλο πάλι θέμα ήταν χρήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με χρηματισμό κάποιων προσώπων αλλά έχουν σχέση με χρηματοδότηση έργων. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, είναι χρήματα τα οποία δόθηκαν για χρηματοδότηση έργων. Είναι χρήματα τα οποία εγκρίθηκαν από την προϊστάμενη αρχή της νομαρχίας που τότε ήταν η περιφέρεια η οποία ήταν ανεξάρτητη, από τα εντελώμενα, από τα υπουργεία, από όλους. Και βρέθηκε κάποιος ο οποίος έκανε μια άλφα καταγγελία τότε, δεν ξέρω και ποιος είναι, και όπως έχει σε μια δημοκρατούμενη πολιτεία, είναι υποχρεωμένη να το ελέγξουν. Και το ελέγχουν. Δεν έχει σχέση πάντως με διαφορά ή με χρηματισμό. Έχει σχέση με έργα τα οποία γίναν, αν θα έπρεπε να γίνουν ή να μην γίνουν. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκεστε εσείς αυτό. Εμπλέκεται όλο το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Δεν το συζητάμε.